Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν έχουν τέλος τα δημοσιεύματα στον Ευρωπαϊκό Τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση Καϊλή. Οι κατηγορίες για τη μέχρι πρώτην ως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι βαριές και πολλά από αυτά που βγαίνουν στο φως ακούγονται πρωτόγνωρα για ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού στην κεντρική και στη βόρεια Ευρώπη. Δυστυχώς, μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κακών ρεπορτάζ για τη χώρα λόγω των μνημονίων, είχαμε κάνει μια παρένθεση, ένα μεγάλο διάλειμμα. Ήρθαν και πάλι οι υποθέσεις υποκλοπών, αυτή η υπόθεση της σύλληψης της Εύας Καϊλή, να επαναφέρουν την Ελλάδα στο κάδρο της αρνητικής δημοσιότητας. Στο εσωτερικό πλέον συνηθίσαμε, η επικαιρότητα ούτως ή άλλως στους τελευταίους μήνες είναι ένα διαρκές δικαστικό και αστυνομικό δελτίο. Θα συζητήσουμε σήμερα την επικαιρότητα με την Άννα Ευθυμίου, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Εκλογική Περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Κυρία Ευθυμίου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μόσχη, σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την υπόθεση Καϊλή ή να κάνω εγώ ένα σχόλιο πώς είναι δυνατόν οι βελγικές αρχές να ενεργούν με τέτοια μυστικότητα, γρηγοράδα και αποτελεσματικότητα? Θα πάρω το κουτάκι ένα. Να κάνω εγώ το σχόλιο. Να κάνετε. Γιατί το δύο είναι τζιζ. Λοιπόν, όχι. Θα μιλήσουμε και για τα δύο. Καταρχάς, η υπόθεση της κυρίας Καϊλή, οι κατηγορίες που φέρεται να αντιμετωπίζει, είναι κάτι εξαιρετικά και καταδικαστέο και πολιτικά καταδικαστέο και ηθικά, δεδομένου ότι ήταν μία πολιτικός που φαίνεται ότι τα είχε όλα, αλλά ακριβώς εκεί, κύριε Μόσχη, είναι και το συμπέρασμα νομίζω που αξίζει να βγει. Φαίνεται και έτσι η πολιτική διαδρομή, το ηθικό υπόβαθρο που πρέπει να έχει ένας πολιτικός, ακριβώς όταν φτάνει στα αξιώματα, στα υψηλά, να μπορεί να έχει αντιστάσεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ένα σχόλιο είναι αυτό. Δεύτερο σχόλιο είναι, με ενοχλεί, αν όχι με εκνευρίζει πολύ, το γεγονός ότι μαθαίνουμε, γνωρίζαμε, αλλά όχι τόσο, το πόσο διαδεδομένο είναι το lobbying για τους ευρωβουλευτές, ότι αντιστοιχούν νομίζω 2 ή 3 λομπίστες για κάθε ευρωβουλευτή. Επίσημο και θεσμοθετημένο. Αυτό είναι βεβαίως πιο εντυπωσιακό. Ναι, και μάλιστα, κυρία Ευθυμίου, μαθαίνω χωρίς πολλά-πολλά. Δηλαδή, η μοναδική υποχρέωση είναι να ενημερώνει ένας ευρωβουλευτής ότι απλά συναντήθηκε με κάποιον λομπίστα. Τελεία και παύλα. Για το περιεχόμενο δεν μαθαίνω να ενδιαφέρεται και κανείς. Σωστό. Μετά πάμε όμως σε περιεχόμενο σε βαλίτσες, κύριε Μόσχη, όπως είδαμε. Mm. Όσο δεν ενδιαφερόμαστε για περιεχόμενο, πάμε σε περιεχόμενο με βαλιτσών. Έλεγα λοιπόν ότι αντιστοιχεί ένας με 2 με 3 λομπίστες, όπως ακριβώς είπατε, δεν χωρίς ελάχιστες υποχρεώσεις. Και μετά γίνονται εκεί οι ίδιοι ευρωβουλευτές λομπίστες, ο δρόμος είναι ανοιχτός και εμείς ασχολούμαστε με αυτό. Αυτοί ασχολούνται, φαίνεται, τόσο καιρό με το λόμπι και κανένας δεν ασχολείται με τι θα γίνει, με το πώς θα αντέξουν οι κοινωνίες μας με την ενεργειακή κρίση. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μου πείτε αυτή είναι η εκτελεστική εξουσία. Ναι. Δεν έχει σημασία. Και οι ευρωβουλευτές που ψηφίζουν έχουν νομοθετική εξουσία και μπορούν να ασκήσουν πιέσεις εάν θέλουν και αν δεν ασχολούνται με το λόμπι. Mm-hmm. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχει πάρθει, ακόμα και μέχρι χθες, τίποτα, καμία απόφαση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο. Ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό και ανησυχητικό. Ναι, είναι εξαιρετικά προβληματικό και καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί όλο αυτό το σκάνδαλο σκάει σε μια περίοδο που αντιμετωπίζει ένα σοβαρότατο ζήτημα αξιοπιστίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς για λόγους όπως αυτός που είπατε, δηλαδή το πώς αντιμετωπίζει το ενεργειακό, πώς βρέθηκε πλήρως εκτεθειμένη, προσκολλημένη στο άρμα Πούτιν ενεργειακά, ενώ δεν μπορεί να κάνει το επόμενο βήμα, παιδεύεται για μήνες ατελείωτους. Χρόνο θα κλείσουμε. Χρόνο κοντεύουμε να κλείσουμε και ενώ είναι σε ένα καθεστώς, επιτρέψτε μου, ανυπολειψίας σε μεγάλο βαθμό, να σκάνει και σκάνδαλα, είναι ό,τι χειρότερο για τους καλοθελητές, οι οποίοι παραδοσιακά είναι απέναντί της. Ναι, εντάξει, για αυτούς που επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί επιτέλους στο ύψος της και στις αποφάσεις που παίρνει και πρέπει να τις παίρνει έγκαιρα. Και όταν επιβάλλει κυρώσεις, να ξέρει ότι το ταγκό θέλει 2. Προφανώς οι κυρώσεις θα έχουν συνέπειες και σε βάρος της, αλλά γι' αυτό δεν οχυρώθηκε ποτέ. Ποτέ. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε αυτή τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Και φυσικά να στέκεται στο ύψος
των θεσμικών απαιτήσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το τρίτο συμπέρασμα που είναι πολιτικό και αφορά τη χώρα μας, τα δικά μας εσωτερικά, που βγαίνει από την υπόθεση της κυρίας Καϊλή, είναι, θεωρώ, μία λάθος σύγχυση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη, όταν λέει ότι εγώ διαγράφω την κυρία Καϊλή τώρα, αλλά ήταν και δούριο ύπο τη Νέα Δημοκρατία. Καταρχά, η σύγχυση είναι η εξή. Αυτό το λέτε επειδή πάει να σα τη χρεώσει? Όχι, όχι, γιατί κάνει ένα πολιτικό λάθο εδώ πέρα. Πολιτικό λάθο. Γιατί διέγραψε την κυρία Καϊλή? Τη διέγραψε γιατί φέρεται να αντιμετωπίζει ένα ποινικό αδίκημα. Πολύ άσχημε κατηγορίε και συνελήφθη από αυτό το φόρο. Τη διέγραψε λοιπόν με αιτία το ποινικό αδίκημα. Και έρχεται και το συνδέει μετά και το κάνει ότι είναι δούριος ύπος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι πολιτικό γεγονός. Εάν ισχύει και το αξιολογεί έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης, έπρεπε να είχε ήδη προβεί στη διαγραφή της κυρίας Καϊλή όταν αξιολογούσε αυτές τις κινήσεις, τα λεγόμενά της, τις τοποθετήσεις της και την είχε αξιολογήσει έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν να συνδέει το ένα με το άλλο. Είναι ασύνδετα και είναι μια σύγχυση η οποία είναι προς λάθος κατεύθυνση. Πάντως στηρίχθηκε κατά κόρον η κυρία Καϊλή από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα κάποιοι λένε ότι στηρίχθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για την εκλογή της ως αντιπροέδρου, εκτιμώ. Ναι, αυτό μου λέτε. Κοιτάξτε, το να έχουμε μία Ελληνίδα αντιπρόεδρο ή έναν Έλληνα, έναν εκπρόσωπό μας αντιπρόεδρο, δεν είναι κάτι κακό, ούτε αθέμητο, εφόσον υπάρχουν αυτές. Τον κύριο Παπαδημούλη δεν το στηρίξατε όμως. Και από όσο εφόσον υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και υπάρχει μία κοινή πλαίσια σε συγκεκριμένα ζητήματα, όχι αντίθεση εντελώς. Αλλά το άλλο αυτό, και δεν ξέρω και κατά πόσο έγινε αυτό, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω κατά πόσο έχει γίνει αυτό, αλλά όταν, επαναλαμβάνω, η κυρία Καϊλή έχει θέσει τη θέση της, είχε μιλήσει στο Κοινοβούλιο για το Κατά, είχε πάρει θέσεις που ήταν πιο κοντά θέση τη κυρία Καϊλή ήταν. Από τα γενοφάσκια όμω του Πασόκου είναι η κυρία Καϊλή. Πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Ανδρουλάκη έπρεπε να το αξιολογήσει το γεγονό αυτό πολιτικά. Όχι να έρχεται με αιτία ή αφορμή το ποινικό αδίκημα που εκκρεμεί σε βάρο τη, να το συνδέει τώρα και να θέλει να αποτινάξει τι αμαρτίε για να μην ταυτίζεται και να μην ξυπνάει τι μνήμε του παλιού κακού Πασό. Ναι. Αυτό. Πάντως, έτσι, τονίζω. Επιτρέψτε μου λίγο υποκλοπές, λίγο η Εύα Καϊλή, όλο και απομακρύνεστε από το ΠΑΣΟΚ. Αυτές είναι δηλώσεις του κύριου Ανδρουλάκη που καταδεικνύει τις προθέσεις του. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κεντρική Επιτροπή δήλωσε ότι θα στείλει τη Νέα Δημοκρατία στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ναι. Άρα είναι μια πολιτική επιλογή που κάνει. Αν και σήμερα διάβασα ότι πάλι γύρισε αυτή η πολιτική επιλογή και λέει θα τη στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στα έδρανα της αντιπολίτευσης, αλλά φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να συμμαχήσουμε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι πολιτικά μηνύματα στέλνει ο κ. Ανδρουλάκης, ειλικρινά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Και τη μία έτσι και την άλλη λιώς και την άλλη. Θα βγει το ΠΑΣΟΚ και πολλούς... την άλλη δεν θα υποδείξει ποιος θα είναι πρωθυπουργός. Το τρίτο κόμμα θα υποδείξει ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν έχει εκεί πρώτος ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Δηλαδή και αυτό το πολιτικό επιχείρημα μου φαίνεται πολύ άτομο. Εντάξει, συνταγματικά θα περάσει διερευνητική εντολή και από τα χέρια του. Αυτό εννοεί προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης. Ναι, αλλά δεν αντικατοπτρίζει την λαϊκή εντολή. Γιατί στην Ελλάδα τα κόμματα είναι και προσωποκεντρικά. Καθαρά, αμιγώς προσωποκεντρικά και προσωποκεντρικές είναι οι εκλογές. Mm-hmm. Άρα, όταν ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, ψηφίζει Μητσοτάκη. Μάλιστα. Κυρία Ευθυμίου, θα σας αλλάξω θέμα. Θέλω να πάω στην υπόθεση Ρωμά, όχι μόνο του 16χρονου. Γενικά Ρωμά. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μονίμως, διαχρονικά, παραδοσιακά, η ελληνική κοινωνία και πολιτεία το βάζει κάτω από το χαλί. Και όταν βάζει ζητήματα κάτω από το χαλί ψηλώνει πάρα πολύ και σκοντάφτουμε και πέφτουμε όλοι μαζί. Επειδή είστε πολλά χρόνια στη δικηγορία και επειδή αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με διαχείριση, έχει να κάνει και με νόμους, θέλω να σας ρωτήσω γιατί δεν ισχύουν οι νόμοι που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους πολίτες και για τους Ρωμά. Κύριε Μόσχη, καταρχάς, οι νόμοι ισχύουν έναντι όλων. Δεν το βλέπω. Επιτρέψτε μου και συγγνώμη δηλαδή. Και δεν το βλέπω. Θα έπρεπε, ναι. Σε αυτό συμφωνούμε.
Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να γνωρίζω τα στοιχεία που έχει δικαιοσύνη και έκρινε έτσι για τον αστυνόμο που προσήχθησε αυτή και για ποιο λόγο. Πάντοτε όμως, εμένα είναι γενική μου αρχή, ότι και οι κρίνοντες κρίνονται. Χωρίς, ξαναλέω, να έχω τα στοιχεία της δικαιοσύνης που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Να σας πω την αλήθεια, κυρία Ευθυμίου, δεν θέλω να το στενέψω. Γενικά το βλέπω και εξηγούμε για να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρανόηση. Είναι υποχρεωτική η 9ετής φοίτηση στο σχολείο? Εγώ άμα δεν στείλω το γιο μου στο σχολείο, τώρα βέβαια είναι στο λύκειο το παιδί, αλλά αν δεν τον έστελνα μέχρι πέρυσι, θα έρχονταν οι αρχές και θα με πήγαιναν χειροπόδαρα μέσα. Γιατί δεν ισχύει το ίδιο για τους Ρωμά? Και μάλιστα, μέχρι πρόσφατα, νομίζω έχει αλλάξει η κατάσταση, επιβραβεύονταν και με την λήψη επιδομάτων. Ήταν παραδοσιακή η τακτική. Ναι, το Α21 και το οποιοδήποτε Α21. Άκουγα την κυρία Μιχαηλίδου, βέβαια. Ναι, άκουγα την κυρία Μιχαηλίδου να λέει ότι δεν ισχύει αυτό τώρα. Δεν ξέρω πώς εφαρμόζεται από την κυβέρνησή σας. Δηλαδή, αν μένουμε σε μία εγγραφή στην αρχή του έτους και μετά δεν ξαναφοιτήσει το παιδί, πηγαίνει μόνο τις πρώτες μέρες και μετά χάνεται, έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Αν το παρακολουθείτε όμως εβδομάδα-εβδομάδα ή μήνα-μήνα, αλλάζουν τα πράγματα. Κοιτάξτε, καταρχάς το Α21 το έπαιρναν παλιότερα όλοι, άσχετα αν το παιδί έμενε στην ίδια τάξη ή όχι. Τώρα το Α21, αν μείνεις από απουσίες, δεν το παίρνεις το επίδομα παιδιού. Δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό είναι η διαφορά. Σωστό. Βέβαια, αυτό είναι, κοιτάξτε, είναι ένα μικρό κομμάτι της πολιτικής που πρέπει να εφαρμοστεί για την άρση των κοινωνικών, για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρωμά. Αυτό είναι μια μικρή απόλυξη. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε, με ποιες πολιτικές θα μπορέσουμε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε στην κοινωνία, να άρουμε τον αποκλεισμό τους. Σύμφωνοι, αλλά για να αρθεί αποκλεισμός, για να σταματήσουν να είναι εγκαιτοποιημένοι και να σταματήσουν να ρέπουν προς την παραβατικότητα, για να γίνουν μέρος της κοινωνίας, να ενταχθούν σε αυτήν, πρέπει να εφαρμοστούν οι νόμοι. Συγγνώμη που επιμένω. Φορτικά το γνωρίζω, αλλά θα επιμείνω. Άλλο παράδειγμα σας δίνω. Αφού δεν επιτρέπονται στην Ελλάδα οι γάμοι ανηλίκων, γιατί τους αφήνουμε να συμβαίνουν? Ναι. Είναι το εθιμοτυπικό. Έχετε δίκιο στην εφαρμογή του. Ανήλικοι μπορούν να κάνουν παιδιά. Και παιδιά. Και τεκνοποιούν. Με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Κοιτάξτε, το πιο βασικό, υπάρχουν βασικά πράγματα για τους Ρωμά. Το ένα είναι η στέγασή τους. Το άλλο είναι η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στην παιδεία, στη μόρφωση, στην εκπαίδευση γενικότερα και η δυνατότητα να τους δίνεται μία εργασία. Είναι βασικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού. Πριν 3 εβδομάδες, πριν γίνει το περιστατικό, αυτό το πολύ θλιβερό περιστατικό με το 16χρονο, είχα επισκεφτεί τον κύριο Σταμάτη, τον Γενικό Γραμματέα Καταπολέμησης της Φτώχειας. Και ακριβώς για το λόγο αυτό είχα ζητήσει να ενημερωθώ πού βρίσκεται το πρόγραμμα στέγασης των Ρωμά. Ειδικά για το Δήμο μας, για το Δήμο Βελοκήπων, που εκεί υπάγεται με Ινεμέν και Δενδροπόταμο. Ναι, ναι. Μου είπε ότι πλέον έχει ξεμπλοκάρει, έχουν βρεθεί τα κονδύλια και θα τρέξει μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, περιμένουμε. Θα γίνει ο διαγωνισμός και ο Δήμος ο Βελοκήπων, αν όχι ο πρώτος, θα είναι ο δεύτερος, πρώτος, δεύτερος Δήμος που θα ενταχθεί. Να γίνει τι δηλαδή? Στο πρόγραμμα στέγασης, ότι θα αποκτήσουν κανονικά σπίτια οι Ρωμά με συγκεκριμένες διαδικασίες. Ναι. Θα μπορέσουν να αποκτήσουν στέγη. Βασικό. Είναι μία πολιτική. Εγώ θεωρώ... Όταν λέτε, κυρία Ευθυμίου, να αποκτήσουν στέγη, εννοείται να φύγουν από καταστάσεις Τσαΐρια, Περέας και Αγία Σοφία. Που δεν έχουν ρεύμα, ναι, που δεν έχουν ίδρυυση, όλα αυτά που κάνουν, οι καταβλισμοί. Ναι. Οι καταβλισμοί. Ναι. Βέβαια, εκεί θα πρέπει να εμφυσίσεις και την κουλτούρα ότι πρέπει να πληρώνουν λογαριασμούς ρεύματος, νερού και όλα αυτά. Άρα είναι μια
πολύ μεγάλη προσπάθεια όλη αυτή. Και στη συνέχεια, όπως σας είπα, τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο, ναι, να τους δίνεται δυνατότητα για εργασία. Εγώ πήγα στο Δεδροπόταμο, στο Φάρο του Κόσμου με τον πατέρα στην αγόρα, mm-hmm, και είδα, αυτό είναι βιωματικό, ότι όταν στα παιδιά αυτά δώσεις ίσες ευκαιρίες, τότε τα παιδιά αυτά κάνουν θαύματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν παιδιά που σπουδάζουν με υποτροφίες στα πιο εξακουστά πανεπιστήμια του κόσμου, της Αμερικής και της Ευρώπης. Είναι προφανές. Εγώ γι' αυτό επέμενα προηγουμένως στο να μην γετοποιείται κανένας. Ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε γετοποίηση. Πρέπει να τους βγάλουμε από δεν ξέρω, πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένες πολιτικές σε συγκεκριμένα κονδύλια, φυσικά. Δεν ξέρω αν κάποιος τους βολεύει, που πιστεύω ότι κάποιος τους βολεύει. Τώρα γιορτάρες μέρες είναι, ας μην αρχίσω να λέω συγκεκριμένα πράγματα, καταλαβαίνουν όλοι, αλλά δεν βολεύει την κοινωνία. Και όταν είσαι μέσα σε ένα γκέτο και κάνουν κάποιοι κουμάντο, προφανώς αυτοί οι κάποιοι δεν σε αφήνουν να βγάλεις τη μύτη πάνω από την επιφάνεια του νερού. Μόλις πας να αλλάξεις και να γίνεις όπως πρέπει, ένας καθώς πρέπει πολίτης, κατευθείαν φροντίζουν να σε επαναφέρουν στη μη κανονικότητα του γκέτο. Ναι, προφανώς. Υπάρχουν συγκεκριμένα ίσως συμφέροντα που θέλουν να διαιωνίζονται αυτός ο τρόπος ζωής που υποτίθεται, λανσάρεται ότι είναι θυμοτυπικός και με στις παραδόσεις και αυτά. Προφανώς. Εδώ λοιπόν χρειάζεται να ενισκύψει η πολιτεία, όπως σας είπα, με συγκεκριμένες πολιτικές και να μπορέσει να καταπολεμήσει αυτό το κοινωνικό αποκλεισμό. Και είναι, σας ξαναλέω, σημαντικό ότι όταν δίνονται ίσες ευκαιρίες, τότε και αυτά τα παιδιά μπορούν να κάνουν θαύματα. Άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι θα δούμε τι θα γίνει με την αστυνομία. Να, εκεί ήθελα να σας πάω τώρα. Μπράβο. Ξέρετε, με προλαβαίνετε, μιλούσα με συνδικαλιστές και όχι μόνο, που μου έλεγαν ακόμη και για την εκπαίδευσή μας, σε μεγάλο βαθμό βάζουμε από την τσέπη μας. Γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα? Αν ισχύει, έτσι. Αλλά για να μου το λένε αρκετοί, ξέρω εγώ, καπνός χωρίς φωτιά. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι καλύτερος εξοπλισμός χρειάζεται στην αστυνομία. Ναι. Και περισσότερη σημαντικό. Και καλύτερη εκπαίδευση. Είναι σημαντικό που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποφασίσει να εφοδιάσει περισσότερο τους αστυνομικούς για να προλαμβάνονται τέτοιου είδους αδικήματα, όπως κατέληξε ο 16χρονος Ρωμά. Mm-hmm. Δηλαδή, και περισσότερες εκπαιδεύσεις, αν κριθεί, πρέπει να γίνουν, και ας πούμε το απλό, περισσότερος εξοπλισμός, το απλό να τοποθετηθούν κάμερες στους δημόσιους χώρους και στα αλεξίσφαιρα των αστυνομικών, κάτι και που οι ίδιοι αστυνομικοί ζητούν, ώστε να μπορέσει να γίνει να προστατεύονται οι ίδιοι από τέτοιου είδους περιστατικά που δεν μπορεί κανένας να ξέρει τι έγινε στην πραγματικότητα. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, έτσι. Δηλαδή, ναι, βλέπω στο εξωτερικό, στην Αμερική παραδείγματος χάρη, εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι ζηλεύω την αστυνομία της Αμερικής, αλλά τέλος πάντων, ούτε και εγώ, βέβαια, σε κάποια ζητήματα έχουν προχωρήσει. Δηλαδή, το ότι υπάρχουν κάμερες στα περιπολικά, ότι φοράν κάμερες επάνω τους και από κάποιο σημείο και μετά υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία για το τι συνέβη σε μία εμπλοκή. Ακριβώς. Είναι κέρδος, έτσι. Μα και οι αστυνομικοί το θέλουν. Εγώ επικοινώνησα την άλλη μέρα, την επομένη το πρωί, με τον κύριο Τσαϊρίδη, τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών, ο οποίος βγάλανε και μια ανακοίνωση και μου είπαν: εμείς τα ζητάμε αυτά. Να. Άρα οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνησή μας να εφαρμοστούν άμεσα. Mm-hmm. Είναι σημαντικό. Όπως επίσης πρέπει να υπάρξουν και κανόνες εμπλοκής ξεκάθαροι. Δεν μπορεί τελευταία στιγμή να αποφασίζει ο αστυνομικός για το τι θα κάνει έτσι όπως θα αποφασίσει ο ίδιος εκείνη τη στιγμή, εκτός αν απειλείται η ζωή του. Αλλάζει το θέμα εκεί. Ναι, αλλά, καλά, προφανώς. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και κατά το δοκούν έχουμε αποφάσεις, θα μπλέκουμε κάθε τρεις και λίγο. Ναι, ακριβώς. Να αποσαφανιστεί και αυτό το πλαίσιο. Mm. Ας πούμε, να μπουν πλέγματα κινητοποίησης των οχημάτων όταν δεν υπακούν στις εντολές των αστυνομικών. Υπάρχει τρόπος, το ζητάνε οι αστυνομικοί. Και όχι μηχανές να προσπαθούν να σταματήσουν τρελά αυτοκίνητα. Επίσης. Και να πω, προσθέσω κάτι για τις εκπαιδεύσεις. Επειδή ακούω από την αντιπολίτευση την κριτική ότι μειώθηκαν, είναι ανεκπαίδευση οι αστυνομικοί, να σας πω ότι με εντολή αρχηγίας του κ. Τσουβαλά επί ΣΥΡΙΖΑ,
την άνοιξη του 2018 διατάχθηκε να μειωθούν οι εκπαιδεύσεις εδίας και όπκε από μία το εξάμηνο να γίνει μία το χρόνο και τα φυσίκια από 150. Άρα θέλω να πω ότι οι όποιες επικρίσεις της αντιπολίτευσης δεν γίνονται σε γόνιμο έδαφος, αφόσον η ίδια έχει αποφασίσει να προβεί σε ένα άλλο καθεστώς εκπαίδευσης μειωμένη. Ακούω και άλλη κατηγορία όμως από την αντιπολίτευση. Γίνεται ευθέως λόγος για όξυνση της αστυνομικής αυθαιρεσίας. Ναι, έτσι το ερμηνεύει η αντιπολίτευση. Όμως η Νέα Δημοκρατία, καταρχάς να πούμε ότι η αστυνομία, μετά το Γκαλλικράτη των αστυνομικών τμήματων που εφάρμοσε ο ΣΥΡΙΖΑ και στην ουσία όλη αυτή η ενσωμάτωση αποδυνάμωσε πολύ τις γειτονιές και τα αστυνομικά τμήματα. Αυτό μας το είπανε, μας το λένε, ήταν ξεκάθαρο από την πλευρά των αστυνομικών. Η αστυνομία, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα έπρεπε να μιλάει γι' αυτό, ούτε όταν έχει στην ουσία αδυνατήσει πάρα πολύ την αστυνομία από εξοπλισμό και από μέσα που θα έπρεπε να χρησιμοποιεί για την καλύτερη λειτουργία της. Άρα, στο πλαίσιο αυτό, θεωρώ ότι να δούμε πώς θα εφαρμοστούν ακριβώς τον εξορθολογισμό. Η Νέα Δημοκρατία εξορθολόγησε αυτό το πλαίσιο. Να δούμε πώς πρέπει αυτό να εφαρμοστεί πλέον άμεσα. Γιατί ελήφθησαν οι αποφάσεις, αλλά πρέπει και να εφαρμοστούν, κύριε Μόσχη. Να εφαρμοστούν άμεσα. Ναι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι περαιτέρω μπορεί να γίνει και πόσο περαιτέρω κονδύλια μπορεί να έχει το κράτος διαθέσιμο να δώσει ακριβώς για την ορθότερη λειτουργία της αστυνομίας. Μάλιστα. Κύριε Ευθύμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ, κύριε Μόσχη, να σας ευχηθώ πολύ. Και καλές γιορτές, να είστε καλά. Καλές γιορτές σε όλους μας, υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για λίγο, θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.